Είναι 1957, Σεπτέμβριος, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και ο Δημήτρης Βακόνδιος, υπάλληλος σε ένα περίπτερο, ξεμένει από ζεστό νερό προσπαθώντας να παρασκευάσει τον αγαπημένο του γαλλικής καταγωγής, ελβετικής μάλλον, Νεσκαφέ. Βρίσκει κρύο νερό, κάνει ένα πρόχειρο ανακάτεμα και γένετο φραπέ. Έγινε και χάλια ο ίδιος, κινδύνεψε με απόλυση, αλλά εκείνη ήταν μια ιστορική στιγμή για τη Θεσσαλονίκη, αφού το προσωνύμιο που θα την ακολουθούσε ως φραπεδούκολη είχε μόλις ξεπεταχτεί εκείνη την ώρα. Άλλο χαρακτηριστικό της Θεσσαλονίκης είναι βέβαια το στρογγυλό το κουλούρι. Κουλούρι Θεσσαλονίκης το διαλαλούν στην Αθήνα, το διαλαλούν έτσι και στην Κωνσταντινούπολη, από όπου μάλλον κατάγεται και οφείλει το όνομά του στο στρογγυλό σχήμα του ταβλά όπου ψινόταν. Τα καλύτερα κουλούρια στη Θεσσαλονίκη ήταν πίσω από την Καμάρα. Ακριβώς. Φοιτητές τα καταναλώναμε ολονικτίως και ήταν και ευχή μάνας Θεσσαλονικιάς και στην πόλη κουλουρτζής. Δηλαδή ήταν σπουδαίο πράγμα αυτό, δεν ήταν κάτι ευκαταφρόνητο. Πάντως θα μπορούσαμε πάνω, ξεκινώντας από το πρωί, να ακολουθήσουμε έναν γαστριμαργικό περίπατο στη Θεσσαλονίκη, όπου φυσικά το πρωινό θα ήταν μπουγάτσα. Την καλύτερη νομίζω στη Θεσσαλονίκη την απολαύσαμε στη Δοδόνη, γωνία Εγνατίας και Βενιζέλου, και στον Κυρώτικο. Και στα χρόνια της Δοδόνης, γιατί έκλεισε σχετικά νωρίς αυτό. Πάντως το μεσημεριανό των Θεσσαλονικαίων και όχι μόνο και των Αθηναίων επισκεπτών ήταν κατά κύριο λόγο στο Όλυμπος Νάουσα, το εστιατόριο στην παραλία δίπλα στο ξενοδοχείο Μεντιτερανέ, που αποτελούσε συνένωση δύο ηθοποιείων, του Όλυμπος και του Νάουσα, ειδικευμένο σε σπιτικές ή σπιτικής κατασκευής σπεσιαλιτέ. Ναι, μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την αναφορά μνημονεύοντας και το στρατή που ήταν εκεί κοντά στην Αγία Σοφία και λίγο πιο πριν στην Καροντήλ. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στην Πέρδικα, στο Χρυσό Παγόνι, σε ένα σωρό εστιατόρια τα οποία άρχισαν να καλύπτουν και τον κόσμο των φοιτητών. Δημιουργήθηκαν σιγά σιγά μικρά εστιατόρια και μαγέρικα. Δύο τύπους θα έπρεπε να διακρίνουμε. Τα καλά εστιατόρια, αυτά που λέγω λινά εστιατόρια, δηλαδή λινού τραπεζομάντιλου, τα οποία είχαν οπωσδήποτε γκαρσόνι και παραγγελία και έφερναν πρώτα το νερό κτλ. Ενώ τα δεύτερα ήταν τα μαγέρικα, στα οποία ο πελάτης πριν να καθίσει έβλεπε τα φαγητά που προσφέρονταν σε ταβάνες. Και έλεγε θέλω αυτό, ολίγη από αυτό, βάλε και μια εντραδίτσα. Γινόταν μια συνεννόηση με τον μάγειρα και πολλές φορές ρωτούσε και την τιμή και τα λοιπά. Εκεί υπήρχε πάντα και κονσομέ, μια μορφή σούπα. Λαδερά πάντως ήταν κυρίως τα φαγητά. Τα περισσότερα ήταν λαδερά, αν και επειδή τα κρέατα ήταν δύο και τρεις φορές ακριβότερα ανά πιάτο. Θυμάμαι, ας πούμε, τιμές ότι ο ζωμός κρέατος έκανε μια δραχμή ως δύο. Ενώ το λαδερό έκανε τρεις ως τέσσερις δραχμές, τα κρέατα αρχίζουν από 8 μέχρι 12. Μιλάμε για δεκαετία του 60. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτά τα εστιατόρια ήταν κιόλας το μέρος που σύχναζαν κυρίως τα μεσημέρια οι μπεκιάριδες, δηλαδή οι εργέλιδες, κυρίως δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι και οι εμπορικοί αντιπρόσωποι. Πολλοί από τους δημοσίους υπαλλήλους κάθε πρώτη και 15 πήγαιναν με το μισθό τους και πληρώνανε με το δευτεράκι το κόστος της 15ήμερης διατροφής. Αυτό υπάρχει και σε πολύ ασπρόμαυρο σινεμά. Αν το απόγευμα ήθελες κάτι πιο ελαφρύ, υπήρχε η χορτοφαγία στον Κιντιλίνη, ήταν και στέκηση χρόνος, και λίγο παρακάτω στο στενό κάτω από την Τζιμισκή, το ζαχαροπλαστείο που δεν θυμάμαι το όνομά του, γιατί ήταν γνωστό σε όλους ως ο Ντοντουρμάς. Ήταν το καλύτερο παγωτό αυτής της ανατολίτικης καταγωγής γεύσης. Που έβγαζε ένα είδος μαστιχωτής κρέμας που ήταν εξαιρετικά νόστιμο. Και το βραδινό θα έπρεπε να είναι κάτι επίσης ανατολίτικο, γύρω ή σουτζουκάκια, γύρω στην Κλιματαριά που έκανε και αυτή ένα γύρο στην πόλη σε διάφορα σημεία, υποδέχθηκε τους θαμώνες της, και τα σουτζουκάκια φυσικά ρογκώτης στην πλατεία Ελευθερίας. Το χαρακτηριστικό τους ήταν η χειροποίητη πάρα πολύ καλή μουστάρδα, την οποία έτρωγαν οι Θεσσαλονικείς κανονικότατα σε μεγάλες ποσότητες, και βέβαια όλα αυτά εκτός από ψητάδικα λεγότανε και με την κατάλληλη χειρονομία και τζιζμπιζ. Δηλαδή το μέρος όπου ψήνονται κρέατα και κρεατικά. Σε αυτά πρέπει να ψιλοαναφέρουμε και μικρές ψαροταβέρνες που ήταν στο κέντρο της πόλης, γιατί οι περισσότερες από αυτές αναπτύχθηκαν σε ανατολική και δυτική Θεσσαλονίκη, κυρίως στα ανατολικά, στην περιοχή της Αλαμίνας, Ιχθυόσκαλας και μετά στη Νέα Κρίνη, όπου οι ψαροταβέρνες εκεί ήταν πια πολύ πιο οργανωμένες. Και εκεί ήταν κάπως ιδιαίτερο το φαγητό, λίγο πιο ακριβό, αν και το απόγευμα ήταν καλό για τα ουζάκια. Νομίζω όμως ότι η Θεσσαλονίκη κατά κύριο λόγο, ως ανατολίτικη πόλη τουλάχιστον στις γεύσεις της,
έγινε γνωστή από τα γλυκά της. Όλα βαριά, το εκμέ κανταΐφ που δεν έχει σχέση με κανταΐφ, αλλά με την παχιά βουβαλίσια κρέμα του από πάνω, πρώτος ο Χατζής στη Βενιζέλου το κατασκεύασε αυθεντικά. Τα τρίγωνα παρανοράματος οπωσδήποτε και αυτά προσφυγικής καταγωγής. Και για κάποιον που θα ήθελε, αφού κάνει αυτή τη γύρα, να κλείσει το μενού του, θα κατέληγε οπωσδήποτε σε ένα πατσατζίδικο. Γνωστότερο και μάλλον καλύτερο ήταν το Κωνσταντινούπολης επί της Εγνατίας Οδού και πάλι.